επιδιαδικαστικού και επιπροσωπικού, διότι αμφότερα συνέχονται με έναν τρόπο που δεν τιμά εκείνους που παραβιάζοντας και αντιστρέφοντας όλα όσα έχουν πρεσβεύσει στην προηγούμενη διαδικασία, επιχειρούν να στοχοποιήσουν και μάλιστα με τρόπο ανήθικο εκείνους οι οποίοι υπερασπίζονται αυτά που όλοι μαζί είχαμε πρεσβεύσει, υπερασπιστεί και για τα οποία είχαμε αγωνιστεί. Κύριε Υπουργέ, από την Τρίτη το πρωί, με δήλωσή σας εξερχόμενος από τον Χίλτον, στοχοποιήσατε εμένα προσωπικά ως πρόεδρο της Βουλής, λέγοντας ότι το νομοσχέδιο, και μάλιστα όχι σε άπτες στα ελληνικά, θα εισαχθεί στη Βουλή ζωής θέλοντος, θελούσης θέλατε να πείτε. Και δημιουργήθηκε εντεύθεν από τη δήλωσή σας ένα όργιο επίθεσης απέναντι σε όποιον κοινοβουλευτικό παράγοντα επιχειρούσε να υπερασπιστεί τα κοινώς κεκτημένα και παραδεδεγμένα την βάση της δημοκρατίας και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας, αυτά που και εσείς ως εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ της Επιτροπής Οικονομικών είχατε πλειστάκης υπερασπιστεί, καταγγέλλοντας ένα προς ένα τα κατεπήγοντα, αποχωρώντας από τις επιτροπές όταν έρχονταν ως κατεπήγοντα μνημονιακά νομοσχέδια και υποστηρίζοντας πρόταση μομφής κατά του προκατόχου σας κυρίου Στουρνάρα, αλλά και κατά του προκατόχου μου κυρίου Μεϊμαράκη, όταν με κοινοβουλευτικές παρεκβάσεις και παραβιάσεις επιχειρούσαν την φήμωση της δημοκρατίας. Δεν έλαβα εξήγηση, κύριε Υπουργέ, για αυτήν την στοχοποίηση, η οποία ξεκίνησε από εσάς προσωπικά και από την κυβέρνησή σας. Δεν έλαβα εξήγηση τι συνέτρεξε και ευνηδιάσατε τη Βουλή όταν στις 31 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός της χώρας και Πρόεδρος της κυβέρνησης με διαβεβαίωνε, έχοντας τα ίδια ακριβώς δεδομένα, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να συγκληθεί η Βουλή στο διάστημα κατά το οποίο ο ίδιος ζήτησε να κλείσει η Βουλή. Δεν απαντήσατε τι συνέτρεξε και τι είναι αυτό που υποχρεώνει τη Βουλή να συνεδριάσει κατά αυτόν τον ονειδιστικό αντιδημοκρατικό τρόπο, και κυρίως δεν απαντήσατε με ποιο δικαίωμα στοχοποιείτε και μάλιστα με υπαινιγμούς αδιανόητους όποιον προσπαθεί απεγνωσμένα να τηρήσει την κοινοβουλευτική λειτουργία. Ακούστηκαν τα σχόλιά σας περί δόλου που απευθύνατε στον Προεδρεύοντα και Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών. Ακούστηκαν οι αδιανόητες εκφράσεις και καταγράφηκαν στα πρακτικά οι υπαινιγμοί σας ότι όποιος αντιστρέφεται το κατεπήγον και αντιστρατεύεται αυτήν την λειτουργία έκτρωμα είναι δήθεν σύμμαχος κάποιων δυνάμεων που θέλουν το κακό της χώρας. Και το χειρότερο, κύριε Υπουργέ, αυτή η εκστρατεία, γιατί ακούσαμε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, και θα έρθω σε αυτό, κυρία Πρόεδρε, υπάρχει ζήτημα διαδικαστικό με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούσαμε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα βάλουμε με τον έναν, με τον άλλον, με τον τρίτον. Δεν περιλάβανε και δεν περιλάβατε ότι θα τα βάλουμε με τους συντρόφους μας όταν υπερασπίζονται αυτά που είναι οι κοινές μας αρχές. Και δεν περιλάβατε ακόμη ότι θα ανεχόμαστε τους νέους εκπροσώπους της νεοδιαπλοκής και του παλαιοαυριανισμού να αντιποιούνται την υπεράσπιση του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης και να επιτίθεται με ψυχιατρικούς όρους, τους οποίους υιοθετεί ο Υπουργός Επικρατείας σήμερα κατά των πολιτιακών παραγόντων. Είπα από χτες ποιος είναι ο ρόλος της νέας αυριανής, της Κόντρα Νιούς. Το είδατε το πρωτοσέλιδο το σημερινό. Το είδατε, κύριε Υπουργέ. Και ακούσατε τον Υπουργό Επικρατείας, κύριο Φλαμπουράρη, ο οποίος αναφέρθηκε στον Φρόιντ.
Η αριστερά γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτά τα εργαλεία της ψυχιατρικοποίησης, της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά και της εκφυλιστικής αποδόμησης της προσωπικότητας εκείνου ο οποίος διαφωνεί, είναι εργαλεία που χρησιμοποίησαν τα πιο απολυταρχικά καθεστώτα, οι πιο σκοτεινές μυστικές υπηρεσίες, εκείνοι όλοι από τους οποίους υπέφερε ιστορικά η αριστερά. Και θα περίμενα, κύριε Υπουργέ, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης πρώτον, να εξηγήσετε γιατί ξεκινήσατε αυτήν την στοχοποίηση την Τρίτη το πρωί, η οποία κλιμακώθηκε, γιατί σήμερα δεν εισφέρατε καμία απολύτως αιτιολογία για αυτόν τον ευνηδιασμό της Βουλής, γιατί ανέχεστε να εμφανίζονται υπερασπιστές σας έναντι των κακών και τρελών διαφωνούντων αθύρματα του χειρίστου κυτρινισμού, και γιατί τολμάτε και πώς τολμάτε να στοχοποιείτε προέδρους επιτροπών, την πρόεδρο της Βουλής, εκείνους τους οποίους έχουν εμπιστευθεί οι κοινοβουλευτικές ομάδες της πλειοψηφίας να τηρούν τον κανονισμό, πώς τολμάτε να τους αποδίδετε δόλο όταν προσπαθούν να περιφρουρήσουν τη διαδικασία. Κύριε Υπουργέ, όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και τις παραλήψεις μας, από τη συνέπειά μας, αλλά κρινόμαστε και από το ήθος μας. Δεν μπορείτε να προσποιήσετε ότι δεν βλέπετε αυτήν την αδυσόπιτη επίθεση σε όποιον τολμά να υπενθυμίζει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ στην οποία ανήκετε έχει εκλεγεί με άλλο πρόγραμμα από αυτό το οποίο εισηγήστε. Ότι με άλλο πρόγραμμα έχει πάρει 50 μπόνους έδρες. Και επομένως αυτές οι 50 μπόνους έδρες, εκ των οποίων οι κάτοχοι τους κάποιοι με την ίδια άνεση επιτίθενται, δικαιολογούνται όσο η κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα με το οποίο εξελέγει η κοινοβουλευτική της ομάδα. Θα ήθελα επομένως τη θέση της κυβέρνησης, θα ήθελα από εσάς προσωπικά, βλέπω ότι διασκεδάζετε με τον κύριο Σταθάκη, σας λέω κάτι όμως πολύ σοβαρό, κύριε Τσακαλώτο, και θα παρακαλούσα να με ακούσετε. Θα ήθελα μια εξήγηση γιατί ξεκινήσατε αυτή τη στοχοποίηση την Τρίτη το πρωί, γιατί ανεχθήκατε αυτή την κλιμάκωση, γιατί δεν παίρνετε ούτε καν αποστάσεις από αυτές τις επιθέσεις και γιατί η κυβέρνησή σας σήμερα, μετά από αυτό το άθλιο πρωτοσέλιδο, υιοθέτησε αυτή την λογική του χειρίστου γεμπελισμού και της ψυχιατρικής αναφοράς. Τέλος, θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, και με αυτό τελειώνω. Δεν με εκφράζει η εισήγηση του εισηγητή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει νομιμοποίηση για τέτοιο περιεχόμενο εισήγησης, γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία έχει εκλεγεί με άλλο πρόγραμμα, δεν έχει δώσει εξουσιοδότηση ανάκλησης του προγράμματός μας. Ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ δεν θεωρώ ότι νομιμοποιούμε να εκπροσωπούμε κατά αυτόν τον τρόπο, και θα καλέσω όποιον μιλά στο όνομα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι στο ατομικό του όνομα να είναι πιο προσεκτικός, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα, έχει όργανα, και αυτά τα οποία λέγονται δεν μπορεί να παραβιάζουν ούτε το πρόγραμμα, ούτε τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ευχαριστώ.